Αυτό είναι ένα αυτοκίνητο για ποδηλατικούς αγώνες και για τους αλιτάρχες, έτσι. Τύρο, καμπριολέ. Απίστευτο το μέλλον και το πώς θα διαδραματιστεί. Οι εξελίξεις είναι απίστευτες. Τα αυτοκίνητα θα μας λένε και καλημέρα σε λίγο. Αυτοκίνηση 2019, anytime, everywhere, θα το πω εγώ. Γιατί... Λοιπόν, είναι μια έκθεση πλέον θεσμός για τον κλάδο του αυτοκινήτου. Στηρίζεται από τους εισαγωγείς Έλληνες αντιπροσώπους, που είναι μέλη του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπρόνων, του ΣΕΑ, όπως λέμε. Και ειδικά φέτος έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις, όπως είδατε. Δηλαδή, έχουμε 35 πανελλαδικές παρουσιάσεις που γίνονται για πρώτη φορά, συν 150 νέα μοντέλα. Και είναι πλέον αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας που δεν υπέρνουν το περιβάλλον. Και προσέξτε, αυτές τις καιρικές συνθήκες που βλέπουμε τελευταία, που αλλάζει ο καιρός, μια μέρα ήλιο, δύο βροχή και μετά καταιγίδες, αυτά θα τα συναντήσουμε και στα επόμενα χρόνια. Και τα αυτοκίνητα αυτά που έχουν δείχνουν την τεχνολογία που υπάρχει, υβριδικά, ηλεκτρικά. Γιατί, όπως το λέω και μέσα από τις εκπομπές μου και εγώ, είτε θέλουμε είτε όχι, θα μας βάλουν στην πρίζα σιγά σιγά. Εκεί πηγαίνει, εκεί είναι το μέλλον. Φέτος η έκθεση όμως είναι ξεχωριστή. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από την κλαμουριά που έχουν τα ευρωπαϊκά σαλόνια. Όχι, όχι. Η Ελλάδα ανεβαίνει ένα σκαλοπάτι. Ανεβαίνει, υπάρχει αισιοδοξία και στον κόσμο, γιατί έχουμε και ένα γυρασμένο στόλο που ξεπερνάει, λένε, ο μέσος όρος λέμε είναι 16 χρόνια, αλλά έχουμε και αυτοκίνητα που είναι και 20 και 25. Και ο κόσμος που δεν έχει δυνατότητα να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, γιατί 5,5 εκατομμύρια κυκλοφορούν αυτοκίνητα μέχρι στην ελληνική αγορά, θέλει να ενημερώνεται για τις εξελίξεις, να καθίσει στο μπάγκετ ενός αυτοκινήτου, στο τιμόνι, να ρωτήσει την τεχνολογία που τρέχει. Και υπάρχει μια μεγάλη έκπληξη από το περίπτερο μέσα της Mercedes, δεν κάνω διαφήμιση, που τα αυτοκίνητα που είδατε ή θα δείτε αν δεν έχετε μπει ακόμα μέσα, δείχνουν την εξέλιξη μετά από 15 χρόνια πώς θα είναι η οδήγηση σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο. Θα είναι αυτόνομη. Αυτόνομη. Και θα πηγαίνει ένα αυτοκίνητο μόνο του. Και όπως είδε και το σμαρτάκι, σου λέει καλημέρα Παντελή, καλημέρα Άρη, οτιδήποτε και προχωράει κανονικά. Τώρα μια τελευταία ερώτηση στον Άρη Καλανόπουλο, με το χέρι στην καρδιά. Τα εγγένεια γίνανε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Κωνσταντίνο Καραμαλή. Βεβαίως. Δεν ξέρω πώς άκουσες το λόγο του και ο λόγος του ήταν, αν σε κάνει να αισιοδοξείς για το μέλλον. Ο λόγος του ήταν πολύ μεστός, ουσιαστικός και τολμώ να πω, ήταν και συγκινητικός και με ποια έννοια, ότι είχε πρωτοέρθει στην έκθεση, ήταν μικρό παιδί, το 1983, την πρώτη έκθεση που κάναμε Παντελή, στο Ολυμπιακό Στάδιο, μαζί με τον πατέρα του, με ένα Μίνι Κούπερ και με τον Νίκο τον Καπιτανάκη. Και όλα αυτά τα θυμήθηκε και είπε ότι δεν περίμενα ποτέ ότι θα είμαι υπουργός και θα κάνω εγγένεια μια έκθεση που εγώ αγάπησα από μικρό παιδί.